Εμείς που είμαστε στη σημερινή συγκέντρωση από τη Θεσσαλία και μένουμε στην Αθήνα, που είμαστε συγγενείς και φίλοι εγκλωβισμένων ή έχουμε υποστεί σοβαρές καταστροφές στις περιουσίες μας, που όλες αυτές τις μέρες ζούμε την αγωνία για τους δικούς μας ανθρώπους, υψώνουμε φωνή διαμαρτυρίας. Δεν αντέχουμε άλλο. Αυτές τις μέρες ζούμε το δράμα των δικών μας, φίλων και συγγενών, που παραμένουν εγκλωβισμένες για μέρες χωρίς φώσιμο νερό και τροφή, χωρίς ρεύμα και χωρίς τα αναγκαία φάρμακα για όσους νοσούν. Ζουν κυριολεκτικά και προσπαθούν να επιβιώσουν μέσα στα λασπόνερα. Το δράμα που ζούμε αυτές τις μέρες είναι ένα δράμα επαναλαμβανόμενο. Πότε το ζήσαμε με τον Ιαννό, πότε με τις πυρκαγιές και πότε με σεισμούς. Οι ζωές οι δικές μας και των δικών μας ανθρώπων και των σωστικών μέσων ανθρώπων μετράνε. Εμείς θα τις υπερασπιστούμε απέναντι σε κυβερνήσεις, περιφερειακές και δημοτικές αρχές που θεωρούν κόστος τα μέτρα προστασίας της ζωής και της περιουσίας μας. Εδώ και τώρα είναι ανάγκη να κινητοποιηθούν όλοι οι μηχανισμοί του κράτους και των σωστικών μέσων για τον γρήγορο απεγκλωβισμό όσων παραμένουν εγκλωβισμένοι πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί σε όλους τους εγκλωβισμένους και πληγέντες καθημερινά, δωρεάν, νερό, τροφή, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ρουχισμός, να μείνουν προσωρινά σε κλειστούς χώρους, είτε σε γυμναστήρια είτε σε ξενοδοχεία με ευθύνη της περιφέρειας και των Δήμων. Να υπάρξει οργανωμένη μέρημνα για αναπήρους, κατάκητους, ανθρώπους με προβλήματα υγεία και τη μεταφορά τους σε δομές υγείας. Να επιταχθούν ιδιωτικές δομές υγείας για το σκοπό αυτό, να εξασφαλιστεί η διάθεση φαρμάκων σε όσους χρειάζεται και είναι αποκλεισμένοι στον τόπο τους, με ευθύνη της Πέμπτης ΥΠΕ και των κέντρων υγείας. Σε όσους έχασαν το σπίτι τους, να υπάρξει άμεση λύση, είτε με ενίκιαση σπιτιού από το κράτος, είτε με στέγαση σε ξενοδοχεία. Να αποκατασταθεί άμεσα η υδροδότηση με έλεγχο της καταλληλότητας του νερού. Να αποκατασταθεί άμεση απάντηση των πλημμυρισμένων σπιτιών και επιχειρήσεων με ευθύνη των Δήμων και της Περιφέρειας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Να απομακρυνθούν τα μπάζα και τα θερτά υλικά με ευθύνη της κυβέρνησης, της Περιφέρειας, των Δήμων από τις κατοικημένες περιοχές. Να διασφαλιστεί η πλήρη ετοιμότητα των σχολείων που έχουν υποστεί ζημιές μπροστά στην έναρξη της σχολικής χρονιάς. Να γίνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα έργων αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης σε όλη τη Θεσσαλία. Να δοθεί άμεσα ουσιαστική οικονομική στήριξη σε όσους έχασαν τη δουλειά τους και δεν μπορούν να εργαστούν. Γρήγορη, ουσιαστική καταγραφή όλων των ζημιών. Να γίνει πλήρη αποζημίωση για την κάλυψη όλων των καταστροφών σε σπίτια, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, επιχειρήσεις, καλλιέργειες, φυτικό και ζωικό κεφάλαιο, χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Να εξασφαλιστούν με ευθύνη της κυβέρνησης δωρεάν ζωοτροφές για όσους κτηνοτρόφους έχασαν το απόθεμά τους. Επίδομα ειδικού σκοπού ίσο με το βασικό μισθό για όσους επαγγελματίες δεν μπορούν να εργάζονται μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και τουλάχιστον για 6 μήνες. Πλήρη κάλυψη στο 100% των εισφορών ατομικής ασφάλισης με επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αναστολή όλων των τρεχουσών ρυθμίσεων σε εφορία, τράπεζες, ασφαλιστικό ταμείο, τουλάχιστον για 6 μήνες. Άμεση απαλλαγή από το τέλος επιτιδεύματος για την τρέχουσα χρονιά. Εγκρίνουμε άρα και από το ψήφισμα της σημερινής συγκέντρωσης. Θα το στείλουμε σε συλλόγους καρδισιωτών, σε σωματεία, σε φορείς. Θα το στείλουμε στις περιοχές που είμαστε για να μπορούμε να το διεκδικήσουμε και να δούμε πώς το επόμενο διάστημα θα συνεχίσουμε να οργανώσουμε έναν αγώνα όλα αυτά που ζητάμε να μπορέσουν να προχωρήσουν και στην πράξη.